Χαίρετε! 5η 19 Μαρτίου 2020 είναι το vlog «Μένουμε σπίτι» τη σημερινή ημέρα, το οποίο αρχικά σας είχα πει πως θα το έκανα ζωντανή μετάδοση. Και προσπάθησα να το κάνω ζωντανή μετάδοση, δεν τα καταφέρνω με την τεχνολογία, δεν τα καταφέρνω να συγκεντρώνομαι όταν έχει πολλούς που παρακολουθούν και γράφουν σχόλια, οπότε δεν θα το κάνω ζωντανή μετάδοση, σταμάτησα τη ζωντανή μετάδοση, το γυρίζω σε βίντεο, θα το ανεβάσω σε λίγο, να το δείτε εσείς στο YouTube. Λοιπόν, ε, έχω ετοιμάσει εδώ ορισμένα πράγματα που μου έχετε στείλει εσείς οι φίλοι για να τα διαβάσουμε σε σχέση με τις μέρες που περνούμε. Λέει μια φίλη, ζητήσατε να πούμε ιδέες για, τα πράγματα, για πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα που είμαστε σε καραντίνα. Θα σας πω αυτό που έχω ξεκινήσει εγώ να κάνω. Έχω πάρει ένα τετράδιο και καταγράφω τα συναισθήματα μου, τις σκέψεις μου, τους φόβους, ό,τι θα με απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με αυτόν τον τρόπο τα βγάζω από μέσα μου και τα παρατηρώ. Πιστεύω όμως ότι θα μου είναι απαραίτητα και μελλοντικά. Όταν όλα αυτά θα έχουν τελειώσει, θα μπορώ σε μια δύσκολη στιγμή της καθημερινότητας να ανατρέξω πίσω σε αυτά και να δω τις νίκες μου. Να καταλάβω πως όπως πέρασε και έφυγε αυτό το τόσο δύσκολο διάστημα, έτσι θα περνάνε και όλα τα άλλα. Βιβί μου είναι τέλειο αυτό που γράφεις, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Λες να καταγράφεις τα συναισθήματα σου, τα οποία όταν τα καταγράφουμε τα συναισθήματα φεύγουν από μέσα μας, τα ξορκίζουν. Επίσης βλέποντας τα γραμμένα πάνω στο χαρτί ή πάνω στον υπολογιστή, τα συνειδητοποιούμε καλύτερα και τα δουλεύουμε καλύτερα και επίσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο εν ψυχικής ενδυνάμωσης στο μέλλον. Αλλά και να μην ξεχνάω να είμαι ευγνώμων για όσα έχω και να χαίρομαι ένα καφεδάκι στον ήλιο ή μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα, που τώρα τα στερούμαστε, ακόμα και τη μυρωδιά και την αγκαλιά της μαμάς μου που δεν περίμενα να στηριθώ με αυτόν τον τρόπο. Αν θέλετε και το θεωρείτε καλή ιδέα, μπορείτε να το προτείνετε στους φίλους μας. Σα αφήνω και εγώ με ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον υπέροχο Νίκο Καζαντζάκη. Κοίταξε αν μπορεί το φόβο κατάματα και ο φόβο θα φοβηθεί και θα φύγει. Νίκο Καζαντζάκης. Ε, πολύ ωραία αυτά που έγραψε η φίλη. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να καταγράφουμε τα συναισθήματα μα, να καταγράφουμε τι σκέψει μα, να κρατάμε ημερολόγιο και αυτό βοηθάει στο να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μα. Σα έχω ετοιμάσει και ήδη έχουν βγει τρία βίντεο στο playlist «Σφινάκια ψυχικής ενδυνάμωσης». Έχω ετοιμάσει άλλα τρία, τα οποία θα βγουν αργότερα σήμερα. Ε, Πεςτε μου τη γνώμη σας, αν σας είναι χρήσιμα, αν είναι βοηθητικά. Ε, μπορείτε να εισηγηθείτε και κάποια ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί σύντομα σε αυτά τα σύντομα βίντεο. Συμφωνώ με την πρόταση της Βιβής και τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη. Και επίση, όντω, το να σκεφτόμαστε ότι υπήρξαν εποχέ στο παρελθόν που ήταν πάρα πολύ δύσκολε, αλλά τα καταφέραμε και πέρασαν αυτέ οι εποχέ, αυτό μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ και στο μέλλον. Δηλαδή, να έχουμε στο μέλλον την ανάμνηση, την κατοχυρωμένη ανάμνηση, την καταγεγραμμένη ανάμνηση, ότι θυμάστε εκείνη τη, το Μάρτιο του 2020 που ήμασταν καραντίνα και όμω επιβιώσαμε. Είχα διαβάσει κάτι όμορφο χθε στο διαδίκτυο, λέει Ζούμε πράγματα τα οποία θα διδάσκονται στην ιστορία του 2125. Γράφει μια φίλη χθε. νομίζω ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι εύκολη και για τους εσωστρεφείς. Αν μένεις με άλλα άτομα σε μικρό σπίτι δεν έχεις εύκολα τον προσωπικό σου χώρο και την ησυχία σου αφού είστε συνέχεια όλοι μαζί. Χθε μιλούσαμε ότι αυτή είναι η εποχή των εσωστρεφών, που εμείς οι εσωστρεφείς κάνουμε πάρτι να μένουμε μόνοι στο σπίτι. Έχεις δίκιο φίλοι ότι όντως ε, με το να μένουμε πολύ στο σπίτι, δηλαδή εκεί που ήταν ένα πρόσωπο στο σπίτι, να μένουν δυο, να μένουν τρία, να μένουν τέσσερα πρόσωπα στο σπίτι, αυτό σαφώς χαλάει την εσωστρέφεια και δεν δίνει ε, συνθήκες για εσωστρέφεια ευνοϊκές συνθήκες για σωστρέφεια και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δουλέψουμε. Ε, μπορούμε να κρατάμε ο καθένας από ένα δωμάτιο. Αν είμαστε αρκετά τυχεροί να είμαστε σε ένα σπίτι που έχει τρία δωμάτια, π.χ. κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο, ή αν ακό ακόμη καλύτερα αν έχει και δύο υπνοδωμάτια, μπορεί να είναι και είμαστε τρία πρόσωπα, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ο ένα στο σαλόνι, ο άλλο στο ένα προδομάτιο και ο άλλο στο άλλο προδομάτιο, και μετά να αλλάζουμε, να κάνουμε rotation, να αλλάζουμε τι βάρδιε. Όχι ότι δεν είναι καλά να είμαστε συνέχεια μαζί με του άλλου, αλλά η αλήθεια είναι ότι για όλου μα είναι απαραίτητο και λίγο μοναχικό χρόνο. Alone time. Και αυτέ τι μέρε που μπορεί να κάνουμε καραντίνα μαζί με άλλου, οι μοναχικοί που κάνουν καραντίνα μαζί με άλλου δυσκολεύονται. Συνδυσκολεύονται όμως πάρα πολύ και εξωστρεφείς άνθρωποι, οι οποίοι είναι μόνοι στο σπίτι, ε, δεν, είναι, ε, δεν, είναι, σε σχέση, δεν είναι ανήλικοι ώστε να είναι μαζί με τους γονείς τους και είναι και εξωστρεφείς και δυσκολεύονται να παραμένουν στο σπίτι. Τώρα έχω την επιστολή μιας νεαρής φοιτήτρια, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θέλω να τη διαβάσουμε. Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Αφορμόμενη από μία ανάρτησή σας στο facebook για την κόρη σας που έμεινε μόνη της στην Αγγλία, Παίρνω το θάρρο να ζητήσω την άποψή σα. Η κόρη μου ε, είχε την επιλογή, όπως, όπως, και ο γιος μου, είτε να παραμείνει στην Αγγλία, είτε να επιστρέψει στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα. Επέλεξε να παραμείνει στην Αγγλία με του τους δικούς της λόγους που έχουν να κάνουν με τις σπουδές της. Ο Λάζαρος, σας έχω πει ξανά ότι είναι στο μεταπτυχιακό και οι σπουδές του έχουν περισσότερο flexibility, οπότε μπορούσε να φύγει και πέραν τούτου είχε και μια μελέτη που πρέπει να την κάνει στην Κύπρο. Και επέλεξε να έρθει και χθε είχα όσοι είστε στο facebook μπορείτε να μπείτε στο, στη σελίδα μου και στο προφίλ μου στο facebook να δείτε που έχω, ε, έχω ποστάρει την ανάρτηση που έκανε η κόρη μου για την παραπληροφόρηση που δέχονται κάποιοι γονείς. Σας τη διαβάσω την ανάρτηση, είναι καλή ιδέα να σας τη διαβάσω για να ξέρετε περί τίνους πρόκειται. Λοιπόν, η, η, κόρη μου έγραψε τα ακόλουθα χθε. Η παραπληροφόρηση με... μέσω μου, μου -έ έχει ξεφύγει. Είναι εγκληματικό να παραπληροφορείτε του γονεί μα. Είναι εγκληματικό να μην διασταυρώνετε τι πηγέ σα. Αυτά έχει γράψει η Κυριακή. Είμαι φοιτήτρια στην Αγγλία και διαμένω σε αιστεία. Όχι μόνο οι αιστείε δεν διώχνουν του Κύπριου, αλλά έλαβα mail ότι η αιστεία θα παραμείνει ανοιχτή, γίνονται οι απαραίτητε απολυμάνσει και είναι δίπλα μα ό,τι χρειαστούμε. Είχε ποστάρει ένα άρθρο από μια ιστοσελίδα που έλεγε ότι διώχνουν Αγγλία, ζητούν από τους Κύπρους φοιτητές να καταλήψουν τις φοιτητικές αιστείες. Η περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο είναι μία αιστεία σε μία πόλη της Αγγλίας. Χθε το βράδυ έλαβα τηλεφώνημα από μέλος της οικογένειας μου έντρομο ότι θα μείνω στο δρόμο. Εγκληματικό όντως, ο πατέρας μου είχε διαβάσει ένα άρθρο και τρομοκρατήθηκε πήρε την Κυριακή τηλέφωνο και λέει «Σε καλά κυρία και έχεις που να μείνει. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά όχι μόνο στην Αγγλία. Δεν μα έχουν παρατημένου. Κάνουν ό,τι μπορούν. Δεν νιώθω εγκλωβισμένη, νιώθω ότι κάνω το καλύτερο για μένα αλλά και για του γύρω μου να μην ταξιδέψω με αεροπλάνο και να μεταφέρω πιθανόν το Ινωιό μαζί μου. Α μην δραματοποιούμε τα πράγματα, αυτοί που ήθελαν να φύγουν πρόλαβαν και έφυγαν, οι υπόλοιποι, οι παραπάνω δηλαδή, είμαστε στην Αγγλία συνειδητά, δεν πρόκειται για δωροδοκία ούτε για εγκλωβισμό. Λέει για δωροδοκία επειδή ε, ε, έχει εξαγγείλει την προηγούμενη Κυριακή η κυβέρνηση ένα μέτρο θα δώσει ένα έκτακτο επίδομα 750 ευρώ στου φοιτητέ που θα παραμείνουν στην Αγγλία το διάστημα του Πάσκα και δεν θα μπορούν να έρθουν λόγω των μέτρων για την καραντίνα. Δημοσιογράφοι λέει Κυριακή, ρωτήστε την άποψη αυτών που είναι στην Αγγλία, όχι αυτών που έφυγαν. Αυτοί που έφυγαν καλά έκαναν αν αυτό ήθελαν, αλλά του θερμοπαρακαλώ να μείνουν σπίτι. Α μείνουμε όλοι σπίτι και με τον ελεύθερο μα χρόνο, α μην τρομοκρατούμε τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Η φίλη λοιπόν μου στέλνει αυτό το που σας διάβαζα προλίγου, λέει καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά, είμαι καλά, ναι. Αφορμόμενη από μία ανάρτηση σας στο facebook για την κόρη σας που έμεινε μόνη της στην Αγγλία, παίρνω το θάρρος να ζητήσω την άποψή σας. Σπουδάζω στην Αθήνα και είμαι μόνη. Οι πιθανότητε να συναντήσω κάποιο δικό μου άνθρωπο, το αγόρι μου ή τους φίλους μου, έω ότου ρεμίσουν τα πράγματα, είναι ελάχιστε. Ωστόσο, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στη σχολή μέσω τηλεοδιασκέψεων οπότε θα έχω πράγματα να κάνω το επόμενο διάστημα. Όμως οι γονεί μου με πιέζουν να έρθουν να με πάρουν ώστε να μείνω μαζί τους αυτό το διάστημα τη καραντίνας. Είναι όμω τόσο πανικοβλημένη και τοξική που μόνο που μιλάμε στο τηλέφωνο με ταράζω. Έχω περάσει στο παρελθόν πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα μόνη μου και υπό πολύ χειρότερε συνθήκε, χωρί ηλεκτρονικέ συσκευέ με αφόρητη ζέστη σε ένα απίστευτα μικρό σπίτι. Είμαι σε δίλημα και δεν είμαι σίγουρη αν θα καταφέρω να αντέξω τόσους λίγους μήνες εντελώς μόνη μου. Με πιέζει ο χρόνος για την αποφασή μου. Τοξικότητα ή παροδική απομόνωση. Εγώ απάντησα στη φίλη χωρίς δεύτερη σκέψη. Ε, παροδική απομόνωση. Αυτό της απάντησα. Φυσικά, ε, εσύ φίλη που βλέπεις αυτή την, αυτή την επιστολή που βλέπεις αυτό το vlog, γιατί θα σου στείλω, θα σου να το δεις, θα κάνεις αυτό που εσύ θεωρείς πιο σημαντικό για σένα. Ε, εγώ σου λέω καλύτερα, καλύτερα να, να είσαι μόνη σου παρά να πας να κλειστείς μαζί με τους γονείς σου εφόσον τους νιώθεις ιδιαίτερα πιεστικούς και τοξικούς. Ε, αλλά ε, είναι δική σου η απόφαση. Δεν μπορώ να πάρω εγώ απόφαση για σένα όπω δεν πήρα και για τα παιδιά μου. Του έδβαλα εκεί τα στοιχεία. Το ένα μου παιδί επέλεξε να έρθει να μείνει μαζί μα. Το άλλο μου παιδί επέλεξε να μείνει μακριά. Είναι δική σου η επιλογή. Και έχω πάρει προχθέ και μια παρόμοια επιστολή από μια άλλη φοιτήτρια. Λέει: Πίεση για επιστροφή στο πατρικό και κορονοϊό. Καλησπέρα σα, κυρία Θέκλα. Αρχικά θα ήθελα να σα εκφράσω τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μου για τα vlogs που κάνετε. Πραγματικά, κάθε ένα από αυτά, ακόμα και αν δεν αφορούν πάντα τον καθένα μας, άμεσα βοηθάν πολύ στο να αντιληφθούμε καλύτερα την πραγματικότητα γύρω μας. Προσωπικά με το παράδειγμά σας μου δίνετε κουράγιο και ελπίδα στον αγώνα μου για αυτοβελτίωση και στην προσπάθεια να έχω μια υγιή ζωή. Το πρόβλημα για το οποίο θα ήθελα τη συμβουλή σας είναι η έντονη πίεση που δέχομαι από την οικογένεια μου να γυρίσω στο πατρικό μου. Είμαι φοιτήτρια με το φόβο ότι υπάρχει περίπτωση να μπούμε όλοι σε υποχρεωτική καραντίνα. Προσωπικά, η ιδέα του να μείνω κλεισμένη στο σπίτι με τους δικούς μου μου είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Είναι άλλο mail αυτό, δεν είναι το προηγούμενο, ε. Έχει κι άλλη κοπέλα που βιώνει παρόμοια. Εδώ θα πρέπει να σας εξηγήσω την κατάσταση που επικρατούσε τόσα χρόνια εκεί. Οι γονεί μου, παρότι είναι καλοί άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να φερθούν με τον τρόπο που όφυλαν, λόγω των τραυμάτων που κουβαλούσαν. Και έτσι καταλήξαμε να ζούμε οι τρεις μας σε ένα κλίμα μίζερο και θλιβερό. Πάντα υπήρχαν καυγάδες, παθητική επιθετικότητα, θάψιμο του ενός πίσω από την πλάτη του άλλου και οικονομικά προβλήματα. Σε αυτή την κατάσταση εγώ πήρα το ρόλο του ψυχολόγου της μητέρας μου και προσπαθούσα με την παιδική μου αθωότητα να εξομαλύνω την κατάσταση κρύβοντας τα πραγματικά μου συναισθήματα, δηλαδή γονιοποιήθηκες με λίγα λόγια. Στο τέλος αρρώστησα ψυχικά και οδηγήθηκα στο γραφείο του ψυχολόγου με παρότριση ενός κοντινού μου ανθρώπου, την οποία και συνεχίζω σε μια δωρεάν δομή. Ε, μια που λες για δωρεάν δομή, στείλε μου πίσω στο mail σε ποια, σε ποια περιοχή και τι, σε ποια, ποια είδους δωρεάν δομή χρησιμοποιείς, γιατί ετοιμάζω ε, αυτή την περίοδο ένα vlog με όλες τις δωρεάν δομές σε όλη την περιφέρεια. Για να επιστρέψω στο θέμα, τώρα που σας εξήγησα την κατάσταση, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε γιατί δεν θέλω να επιστρέψω εκεί. Με την έκτακτη αυτή κατάσταση δεν μπορώ να βγω βόλτα στη φύση ή να βρεθώ με κοντινούς μου ανθρώπους για να μην ψυχοπλακωθώ εκεί μέσα. Στην πόλη που μένω τώρα, σε αυτή τη φάση, ήρθα να μείνω με δύο φίλους και βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα και τη δωρεάν σύντηση που μας προσφέρεται ακόμα. Αν σταματήσει τελευταία, αποφασίσαμε να μοιράσουμε τα έξοδα. Οι γονεί μου φωνάζανε στο τηλέφωνο ότι έπρεπε να γυρίσω στην εντό αοϊκών οικογένειά μου και ότι δεν έχουν λεφτά να μου στείλουν, είμαστε πολύ στενά οικονομικά όντως, αλλά ήταν έτοιμοι να ξοδέψουν 50 ευρώ για να έρθουν να με πάρουν. Εγώ βέβαια έχω προνοήσει και έχω χρήματα στην άκρη, οπότε δεν θέλω να μου στείλουν. Χτε με τη συνομιλία αισθανόμουν ότι πρέπει όντω να είμαι τρελή και δεν μπορεί, μάλλον εγώ δεν καταλαβαίνω. Να σας πω εδώ ότι πρώτη φορά τους μίλησα πραγματικά για τα συναισθήματα μου και αυτοί είπαν ότι έκανα λάθη, αλλά δεν γίνεται να τους συχαίνομαι και να, τους βάζω, και να βάζω τους φίλους πάνω από αυτούς. Αυτό είναι χειριστικότητα και επίκληση στο συνέστημα είναι αυτό. Μάλλον θα με εκβιάζει κάποιο για να μείνω, αυτό μου είπα. καλά. Νόμιζα ότι έφταιγα εγώ που δεν τόνιζα τα λάθη τους τόσα χρόνια, αλλά και τώρα που τα εξέφρασα αποποιούνται τις ευθύνες τους. Με αυτά τα δεδομένα θα ήθελα να μου απαντήσετε αν μπορείτε σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος που δεν αντιλαμβάνομαι που θα έπρεπε να γυρίσω πίσω. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κάτι σοβαρό που με την ίσως πιο άγουρη σκέψη μου ωστόσο νεαρή δεν αντιλαμβάνομαι. Όχι. Και δεύτερον, είναι λογικό να μείνω εδώ, πώς να αντιμετωπίσω το ψυχολογικό πόλεμο που μας κείται. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση. Καταλαβαίνω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, γι' αυτό προτείνω, αν θα θέλατε, να θέσετε την υποστολή μου απλά σαν ένα υποερώτημα στα έκτακτα βλόγ, όπω επιστρέφουμε σε ένα τοξικό πατρικό λόγο κορονοϊού. Εμπιστεύομαι την κρίση σα και πιστεύω ότι θα χειριστεί το θέμα με τον καλύτερο τρόπο. Όπω και να έχει, σα εύχομαι ολόψυχα ό,τι καλύτερο, καλύτερο και ελπίζω σύντομα η δύσκολη κατάσταση που ζούμε να τεθεί υπό έλεγχο. Λοιπόν, φιλενάδα. Για εσά που παρακολουθείτε το vlog, είναι δύο φοιτήτριε οι οποίε με ρωτάνε αν πρέπει να επιστρέψω στον πατρικό του ή όχι. Η πρώτη φοιτήτρια δεν λέει ιδιαίτερα πράγματα για την κατάσταση στο πατρικό τη. Λέει όμω ότι οι γονεί τώρα ακούγονται τοξικοί και αγχωμένοι. Και μάλιστα λέει ότι είχε, δυσκολ, είχε καταφέρει στο παρελθόν να μείνει μόνη της μεγάλο χρονικό διάστημα σε μικρό σπίτι, με πολύ ζέστη, χωρίς κλιματισμό προ, προφανώς και χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ τώρα είναι και καλή θερμοκρασία στο σπίτι, είχε και ηλεκτρονικές συσκευές και είπα, είπα στην πρώτη την κοπέλα, εννοείται να παραμείνεις. Και λέει την πιέζει ο χρόνος για να αποφασίσει, επειδή φαντάζομαι ότι φοβάστε όλοι στην Ελλάδα, όπω φοβούνται και κάποιοι στην Κύπρο, ότι μπορεί να τεθεί περιορισμό στι μετακινήσει των ανθρώπων όπω έχει τεθεί ήδη στην ε, Ιταλία. Στην Ιταλία διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει τεθεί ε, περιορισμό στι ε, μετακινήσει των ανθρώπων, ότι δεν μπορεί κάποιο να μετακινηθεί ε, να κυκλοφορήσει έξω δεν έχει κάποιο χαρτί ε, που να του δίνει την άδεια να πάει είτε επειδή ανήκει στις ομάδες ασφαλ... στις, ε, ε, στις ε, πώς το λένε, ε, είτε, είτε ανήκει στα σώματα ασφαλεία, είτε ανήκει σε, νοσοκομιακό, σε σο, νοσο, νοσοκομιακό προσωπικό, πρέπει να υπάρχει κάποιο λόγο για τον που να εγκρίνει η κυβέρνηση για να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, ε, στη δεύτερη κοπέλα έχω να πω ότι ε, ε, είναι ό,τι χειρότερο σε μια περίοδο καραντίνας όπω είναι αυτή, σε μια περίοδο που είμαστε όλοι αγχωμένοι και είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι να πας να διαμείνεις στο σπίτι αυτό όπως το περιγράφεις. Μου έλεγε ο άνδρας μου προχθές, χθες, ότι έχουν αυξηθεί κατά 30% οι κλήσει προς τη γραμμή για τη αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια. Εκφράζονται φόβοι από διάφορους ειδικού για το ότι αυτή την περίοδο μπορεί να παρατηρηθούν εμ, εγκλήματα εμ, οικογενειακής βίας. Ε, δεν φτάνει δηλαδή που έχεις τοξική οικογένεια, δεν φτάνει που γονιοποιήθηκες ως παιδί, δεν φτάνει που πέρασες όσα πέρασες τότε που ήσουν μικρή, δεν σου χρειάζεται κορίτσι μου τώρα να πας να μπει μέσα στην καραντίνα μαζί τους. Πραγματικά δεν σου χρειάζεται. Ούτε αυτοί θα νιώσουν καλύτερα αν πας εσύ εκεί. Θα νιώσουν ουσιαστικά καλύτερα. Φαντάζομαι ότι η έγνοια τους είναι να είσαι καλά και με τον τρόπο που σκέφτονται οι ίδιοι θεωρούν ότι θα είσαι καλύτερα μαζί τους. Όμως δεν σημαίνει ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε εμείς οι γονείς είναι απαραίτητο καλύτερος από τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά μας. Έβλεπα προλίγου που έκανα το μακιγιάζ για να φτιάξω αυτό το vlog, έβλεπα το βίντεο το σημερινό της Σοφίας της Μουτίδου. Η οποία λέει κάτι πολύ σοφό σε κάποια φάση. Σοφία, σα έχω πει ξανά ότι παρακολουθώ το βίντεο τη και μου αρέσει. Και μάλιστα τις γράφω ενθαρρυντικά σχόλια, θα τις γράψω ή τις βάζω καρδούλες, δεν κάθομαι να, τις, να, τις, να, τις, να την κριτικάρω με άστοχα σχόλια. Είμαι και εγώ ε, συνδρομήτρια σε κανάλια στο YouTube και ούτε την ανάγκη νιώθω, ούτε την όρεξη έχω να γράφω τοξικά σχόλια. Αυτό σε απάντηση κάποιον που είναι αθικές με στην Κύπρο, είναι αδιανή και αφήνω σχόλια πικρόχολα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, η Σοφία στο σημερινό της βίντεο έλεγε για τους παππούδες που δεν δέχονται να παραμείνουν στο σπίτι, να μάθουμε κάτι λέει εμείς οι νεότεροι, όταν μεγαλώσουν τα δικά μας παιδιά και μας λένε κάτι να ακούμε τα παιδιά μας. Γιατί αυτοί οι παππούδες δεν ακούνε τα παιδιά τους και δεν κάνουν καλό στον εαυτό του και γενικά στο κοινωνικό σύνολο με το να μην ακούνε τα παιδιά του. Μιλάμε για κάποιου παππούδε οι οποίοι δεν αντέχουν με τίποτα μέσα στο σπίτι και θέλουν να βγαίνουν από το σπίτι. Μου έλεγε ο Λάζαρο φυσικά σήμερα: Μου λέει, ξέρει, ένα παππού που δεν έχει smartphone, που δεν έχει έξυπνο τηλέφωνο, που δεν έχει σύνδεση στο διαδίκτυο, που δεν, που δεν γνωρίζει πώ να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, τι να κάνει μέσα στο σπίτι ένα παππού ο οποίο μπορεί να μην τα πάει καλά με τη γιαγιά. Γιατί μου βάζει κάτι βιντεάκι ο Λάζαρο και έβλεπα έναν κύριο που έλεγε: Πού να πάω στο σπίτι, στο σπίτι είναι άλλο κορονοϊό, η γυναίκα μου. Χω, 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 Άνθρωποι που δεν έχουν καλέ σχέσει μεταξύ του, αν αναγκαστούν να περιοριστούν μέσα σε ένα πολύ στενό χώρο, τότε υπάρχει πολύ αναβρασμό και σαφώ όλο αυτό το πράγμα, αν τι άλλο, δεν κάνει καλό στο νοσοποιητικό μα σύστημα. Στη ψυχική μα υγεία σίγουρα, αλλά και στο νοσοποιητικό μα σύστημα. Ρωτάει η δεύτερη φίλη που έστειλε το mail που είναι φοιτήτρια και την πιέζουν η δική τη να επιστρέψει, ρωτάει πώ αντιμετωπίζω τη ψυχολογική πίεση ε, με διαβεβαιωτικότητα. Του λε: Θα μείνω και πάρτε το απόφαση. Επιμένει στη θέση σου χωρί υπαναχωρήσει. Δεν ανάγκη να απαντά κάθε φορά το τηλέφωνο. Μπορεί να έχει ένα έτοιμο μήνυμα: μαμά, μπαμπά ή με καλά. Μην ανησυχείτε. Και να το στέλνεις κάθε φορά που σου στέλνουν μήνυμα, κάθε φορά που σε παίρνουν τηλέφωνο έντρομη. Ε, Μην νιώθει ενοχέ ότι θα έπρεπε να πα να μείνει με του γονεί σου για να του σώσει. Ο καθένα μπορεί να σώσει ψυχολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά, αλλά και από θέμα υγεία τον εαυτό του μόνο. Οπότε να προσέχετε κι εσύ και οι φίλοι σου που μένετε εκεί, κανεί δεν σου έχει κάνει μάγια, απλώ έχουν ανοίξει τα μάτια σου. Έτσι είναι οι τοξικοί γονεί. Άμα ανοίξουν τα μάτια των παιδιών του, νομίζω ότι του έκανα μάγια, νομίζω ότι κάποιο του έχει βάλει λόγια κλπ. Και, λοιπά και λοιπά και και ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούν να χωνέψουν ότι τα παιδιά του έχουν ανοίξει τα μάτια του και έχουν δει πραγματικά ποιοι είναι οι γονεί του. Και εύχομαι να μην είμαστε κι εμεί τοξικοί γονείς, γιατί όπω έχουμε πει σε διάφορα vlogs, μπορεί από θήτες, από θύματα, να καταντήσουμε θύτε ή να περάσουμε μια περίοδο που να είμαστε θύτε. Πρόσεχε τον εαυτό σου, κούκλα μου. Γράφε μα εμά εδώ τα νέα σου. και μην νιώθει ενοχέ που δεν πα στο σπίτι. Πήρε την αποφασή σου και καλά έκανες. Λοιπόν, θα το κλείσω στα 22 λεπτά για να σα το ανεβάσω να το δείτε το βίντεο. Ξαναλέω ότι τα πρωινά και τα βραδινά vlogs με τις ώρες που τα είχαμε προγραμματισμένα δεν θα γίνονται. Αυτά που ήταν από mail. Θα προσπαθήσω όμω να ανεβάζω τακτικά τα σφινάκια ψυχική ενδυνάμωση έτσι για λίγε μέρε μέχρι να ξαναμπούμε στη σειρά μα. Και ε, ξαναλέω ότι είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστώ το live έχοντα ατζέντα για πράγματα για τα οποία πρέπει να μιλήσω, δηλαδή έχοντα email που πρέπει να διαβάσω, δεν είναι πρακτικό. Οπότε δεν θα το βγάζω live τα βίντεο, θα τα βγάζω κανονικά και όποιο μπορεί θα τα βλέπει. Την αγάπη μου. Χλεια.